Τι ωραία πράγματα είπε ο κύριος Αλέξης Κοστάλας για την Έλληνα Παπαρίζου. Γιατί εκτός ότι έχουν συνεργαστεί στο Dancing on Ice, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καλά από χορό και όχι μόνο από το πατινάζ. Πατινάζ. Άλλο το πατινάζ και άλλο το ξεκατινάζ. Και ο κίνησε. Τι έγινε. Και άλλο το. Πατινάζ και λέει τα καλύτερα. Και λέει τα καλύτερα και ήταν και η κριτική επιτροπή φυσικά του Dancing with the Stars. Είχαν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη σχέση. Χρυσό στο φόρεμα, γιατί το έχουν βάλει. Είναι. Αυτό εδώ. Ναι. Είναι πολύ ωραίο αυτό με το για να τυφλώνει τα μάτια που κοιτάνε εκεί, να τον ήλιο. Για να δω λίγο, να πιάσει λίγο κοντρίτσα. Μην πιάσει πιο κάτω όμως, Νάσο. Δεν πιάνει ο Νάσος, εσύ. Είναι καλό παιδί. Καλά, εντάξει. Εγώ πιάνω μόνο το χρυσό, παιδιά. Α, το παιδί μου. Άσε να χτυπάει κοντρίτσα, πάει πιο κάτω. Έλετε, μάτα. Έλετε να δει φως στο τούνελ. Εσάκι ανοίγει το πλάνο. Ευχαριστώ. Δεν τρέπεστε καθόλου. Φως στο τούνελ. Σήμερα, συγκεκριμένη μέρα. Αλέξης Κοστάλας. Με την εξαιρετική της εμφάνιση στο Let's Dance, η Έλληνα Παπαρίζου εδραίωσε τον εαυτό της ως ένα από τα αδιαφιλονίκητα φαβορί. Ο πρώην κριτής της στο Dancing on Ice, Αλέξης Κοστάλας, βαθμολογεί τις χορευτικές επιδόσεις. Ήμουν βέβαιος ότι θα πάει καλά στο dance, στο Let's Dance στη Σουηδία, γιατί έχει ρυθμό, έχει παρουσία, έχει νεύρο στην κίνησή της. Έχει όμορφη κίνηση. Το είδαμε αυτό στην Eurovision, ήταν καταπληκτική. Και όταν αποφασίζει να κάνει κάτι, τα δίνει όλα. Δίνει, και δεν μιλάω μόνο χρόνο και προετοιμασία, δίνει όλη της την ψυχή. Και αυτά είναι νομίζω τα συστατικά της επιτυχίας. Το να δίνεσαι με όλη την ψυχή σε αυτό που κάνεις. Και αυτό πιστεύω ότι χαρακτηρίζει την Έλενα. Πιστεύετε ότι γιατί στα τα γραφεία στοιχημάτων στην Σουηδία, από ό,τι είπανε, την δίνουν και φαβορή. Πιστεύετε ότι μπορεί να βγει και νικήτρια. Βεβαίως. Βεβαίως και μπορεί να βγει και νικήτρια. Βγει και νικήτρια στη Eurovision, που είναι ένα παγκόσμιο πράγμα. Ήταν τόσες χώρες και κατέκτησε με το σπαθί της, προσωπώντας μια χώρα η οποία δεν είναι στις μεγάλες συμμαχίες. Λοιπόν, το τσαγανό της κατέκτησε την Eurovision και φυσικά και μπορεί να πάρει την πρώτη θέση. Αλλά και αν μην πάρει την πρώτη θέση δεν έχει σημασία. Είναι η εμπειρία, είναι το να περνάς όμορφα και είναι και μία, αν θέλετε, μία εμπειρία στο χορό. Οπωσδήποτε μαθαίνεις πράγματα και θα την κάνει ακόμα πιο πλατιά γνωστή στο κοινό της Σουηδίας, που άλλωστε είναι η χώρα στην οποία μεγάλωσε. Στο Dancing on Ice δεν την είδαμε τελικά να χορεύει, ενώ το περιμέναμε όλοι. Ναι, στον πάγο, ναι, εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει μελλοντικά, εάν το Dancing on Ice ξαναγίνει, μπορεί να την δείτε να χορεύει την επόμενη φορά. Να μάλλον να κάνει πατινάζ την επόμενη φορά, γιατί όχι. Σίγουρα είχε κάνει πατινάζ όταν ήταν στη Σουηδία. Μόνο τα καλύτερα και φυσικά δεν περιμέναμε και τίποτα άλλο. Πόσο δίκιο έχει όμως ο κύριος Κουστάλας, γιατί σκέφτομαι ότι το έχει όλο το πακέτο η Έλληνα Παπαρίζου και δεν είναι τυχαίο ότι κάνει καριέρα και στο εξωτερικό. Χορεύει πάρα πολύ καλά, τραγουδάει φοβερά. Στην παρουσίαση που την είχαμε δει εκείνη την ημέρα ήταν πάρα πολύ καλή. Έχει όλο το πακέτο για να κάνει καριέρα παγκόσμια. Και είναι και καλό παιδί. Πολύ. Έτσι όπως όλοι έχουν δείξει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, γιατί ο άνθρωπος, παιδιά, φαίνεται από τα μάτια του. Από τα μάτια. Βλέπεις τον άνθρωπο πώς είναι τα μάτια του. Είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Δεν μπορείς να διανοηθείς ότι η Έλληνα Παπαρίζου δεν είναι καλός άνθρωπος. Δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Καταλαβαίνω. Πες μου ένα κακό παιδί. Από το στόμα το πεις. Πες μου ένα κακό παιδί. Κακό παιδί από τα μάτια. Εσένα σέβα το στόμα. Παίρνω πολλά. Πάει και ταυτό. δεν είναι αυτό το πράγμα σήμερα. Α, κακό παιδί από τα μάτια. που να τον κοιτάς και να είναι εσύ λίγο μουσίτσα. Ναι, όχι μουσίτσα, ναι. Αλεπού, κάτι που αλεπού κάνει λίγο αυτό το σχιστό. Δεν είναι κακό το να είναι αλεπού. Όχι. Έλληνα ή ξένο θες. Ξένο θα πήγαινε. Σιγά μην πω Έλληνα. Έχω σκεφτεί. Έλληνες έχω σκεφτεί ήδη 10. Πάνω κάτω στην πασαρέλα πήγαινε. Τόση Έλληνα θα πει. Τόση Έλληνε θα γύρω γύρω. Γιατί δεν είναι εκεί τραγό. Γιατί μου είπε ότι στην πασαρέλα δεν περπάταγα ωραία. Μου στείλαν κάτι φωτογραφίε που είναι σαν τράκαρε με. Όχι, όχι, πολύ ωραία. Τριών τόμων. Με τον καλό λόγο στο στόμα πάντα. Όταν την είδα σε φωτογραφίε και σου φορούσαν ένα ολόσωμο, δεν σου φορούσαν. Ναι, φαρδί ήταν. Γιατί ήμουν σαν τράκαρα. Γιατί πήγαιναν μπροστά τα πόδια σου και πίσω πήγαινε το κορμί σου, έτσι το στείλ. Αγάπη μου, τι να κάνω που με. Είσαι, ναι, είσαι. Λαμπάδα.